Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον 20 μετανάστες που επέβαιναν σε Φούσκο τη Λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από δύο πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη στην θαλάσσια περιοχή Κολύμπια ανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 5 από τους μετανάστες περισυνελέγησαν μέσα από την θάλασσα, ενώ οι υπόλοιποι 15 από την Φουσκωτή Λέμβο. Πρόκειται για ένα ανήλικο κορίτσι, μια γυναίκα και 18 άνδρες, στην πλειοψηφία τους όλοι υπήκοοι Συρίας. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με τα πλωτά του λιμενικού στο λιμάνι της Ρόδου. Η κυβερνητική παρέμβαση στους λογαριασμούς ρεύματος δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, δήλωσε στον Sky και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ο ίδιος απέκλεισε αυτό το σενάριο, λέγοντας πως οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος τετραετίας. Η παρέμβαση δεν συνδέεται με κανένα σχεδιασμό για πρόωρες εκλογές, αλλά με την ανάγκη της κοινωνίας να νιώθει την κυβέρνηση δίπλα της. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Όπως είπε, τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς η παρέμβαση στο ρεύμα, είτε αφορά αναδρομική κάλυψη από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο, είτε μόνιμη μείωση των τιμολογίων από τον Ιούλιο και μετά. Για την παρέμβαση για τα υπερκέρδη των παροχών ενέργειας, τόνισε ότι αποτέλεσε εθνική πρωτοβουλία να επιστραφεί το 90%. Μόνο η κυβέρνησή μας το έκανε και η Ιταλία σε ποσοστό 25%. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και την εκπομπή Πρωινή Τύπη και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή των πολιτών στο κάλεσμα που τους έχει απευθύνει. Σχετικά με τις προβλέψεις για τη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για νούμερα. Για εμάς ο πήχης είναι πολύ μεγάλος. Έχουμε στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές. Για να πετύχουμε αυτόν τον πήχη, ξέρουμε ότι στην Εθνική Κάλπη θα χρειαστούμε πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους για να κερδίσουμε. Όχι 200.000 και 300.000. Από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, έχετε προσδώσει ένα χαρακτήρα δημοψηφίσματος κατά της κυβέρνησης στην αυριανή εκλογή σας. Το ερώτημα το οποίο θέτουν πολλοί είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν να στείλετε αυτό το ισχυρό μήνυμα όταν είναι μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που θα λάβουν μέρος σε αυτήν τη διαδικασία? Και το δεύτερο είναι ότι σας έλυσε τα χέρια τελικά το συνέδριο το οποίο κάνατε? Γιατί ξέρετε, υπάρχει και το 1/4 από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν την επιλογή τη δική σας. Τι εννοείται? Το 26%. Στο συνέδριο του κόμματος. Βέβαια, καλά, στο συνέδριο του κόμματος αντιδρά. Θέλω να πω, εδώ χρειάζεται και μια... ίσως άλλη τακτική. Αλίμονο, αν είχαμε και κόμματα που δεν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και ήταν στο 100%. Ούτε στα μονολυθικά καθεστώτα δεν υπάρχει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η εκλογή αυτή η ισοκομματική, που είναι για το ΣΥΡΙΖΑ μια πρωτόγνωρη διαδικασία, αλλά για το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν εκλέγεται μόνο ο πρόεδρος του κόμματος από τη βάση, εκλέγονται και η Κεντρική Επιτροπή, η Συλλογική Ηγεσία από τη βάση. Αυτή η πρωτόγνωρη για μας διαδικασία δεν διεξάγεται σε ένα κενό χρόνου και χώρου, αλλά σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, περίοδο, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας περνά εξαιρετικά δύσκολα από επιλογές κυβέρνησης, με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις, με τις κοινωνικές ανισότητες να αυξάνονται. Άρα δεν θα μπορούσαμε να μη συνδέσουμε την προοπτική ενίσχυση του κόμματός μας, γιατί είναι μια διαδικασία που καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν, όχι μόνο τα μέλη μας τα εγγεγραμμένα. Ο καθένας από όσοι μας ακούνε σήμερα και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, πάνω στην κάλπη μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους και να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην το συνδέσουμε όλο αυτό με τις πολιτικές εξελίξεις. Και πράγματι πιστεύω ότι θα είναι ένα μήνυμα ισχυρό για το πολιτικό σύστημα η ενδυνάμωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ένα ισχυρό μήνυμα και για την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει αυτό, γι' αυτό και ασχολούνται τόσο έντονα με τις δικές μας διεργασίες. Δεν είναι άρα μόνο μια ισοκομματική διεργασία. Το αφορά κάλεσμα λοιπόν είναι και σε δυσαρεστημένες ψηφοφόρες της Νέας Δημοκρατίας. Το κάλεσμά μας, κοιτάξτε, είναι στους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες, σε όλους όσοι συμφωνούν μαζί μας, εστερνίζονται τις αρχές μας, τις διακηρυκτικές μας αρχές, διότι εμείς δεν τους καλούμε απλά να ρίξουν μια ψήφο και να φύγουν,
αλλά θα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να έχουν μια ενεργή συμμετοχή σε κρίσιμες αποφάσεις που θα πάρουμε το επόμενο διάστημα και θα αφορούν το μέλλον της χώρας. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, γιατί προχωρούμε σε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού του κόμματος. Είμαστε σε μια εποχή που είναι πολύ διαφορετική από τη δεκαετία του 80 ή του 70 που ήταν τα κόμματα κλειστοί μηχανισμοί. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη μας, για παράδειγμα, αν αύριο έχουμε εκλογές με απλή αναλογική και υπάρχει μια συζήτηση για το σχηματισμό κυβέρνησης, αυτοί θα αποφασίσουν με ποιον και με ποιο πρόγραμμα θα μπούμε σε μια κυβέρνηση. Εσωτερικό δημοψήφισμα δηλαδή. Βεβαίως, μέσα από διαδικασίες πολύ σύντομες που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, μας τις δίνουν νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή εποχή. Επειδή ακριβώς μιλάτε για μήνυμα πλέον, τίθεται εκ των πραγμάτων και στη δημόσια κουβέντα το θέμα του πύχη, που βάζετε τον πύχη. Και πολλοί κάνουν σύγκριση είτε με τον Πασόκ προχθές 180.000 για το όνομά του, είτε με την εκλογή Προέδρου επίσης στο ΠΑΣΟΚ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τεθεί τέτοιος πύχης από εσάς για την αυριανή εκλογική διαδικασία? Κύριε Στάθη, είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συμμετοχή αύριο. Αλλά θέλω να αποφύγω να μιλήσω για νούμερα. Θέλω όμως να σας πω ότι για μας ο πύχης είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλος. Όταν στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, όταν στόχος μας είναι να επαναφέρουμε την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία. Έχει τεθεί τέτοιος πύχης από εσάς για την αυριανή εκλογική διαδικασία? Κύριε Στάθη, είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συμμετοχή αύριο. Αλλά θέλω να αποφύγω να μιλήσω για νούμερα. Θέλω όμως να σας πω ότι για μας ο πύχης είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλος. Όταν στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, όταν στόχος μας είναι να επαναφέρουμε την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία, να σταματήσει αυτό που ζούμε όλοι μας, αυτή η κοινωνική καταστροφή λέμε εμείς, διότι όταν ένας άνθρωπος παίρνει σύνταξη 500 ευρώ και το λογαριασμό 600 και είναι σε απόγνωση, αυτό είναι μια καταστροφή κοινωνική. Αυτό είναι ο πύχης μας, είναι πολύ μεγάλος, και για να πετύχουμε αυτόν τον πύχη ξέρουμε ότι στην εθνική κάλπη, όχι στην κομματική, θα χρειαστούμε πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους για να κερδίσουμε. Θα χρειαστούμε ούτε 280 ούτε 300. Κύριε Πρόεδρε, βγαίνουν τα κουκιά. Λέτε για συνεργασίες και καλείτε τον κόσμο. Έχει πει το Πασόκ, το κουκουέ, το Μάρα 25, όχι σε απλή αναλογική. Μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία? Είναι εφικτό? Νομίζω ότι, και ξέρετε, έχετε την εμπειρία, παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα χρόνια. Τα κόμματα αναγκάζονται από την ίδια τη ζωή και από την ετιμιγορία των πολιτών να διαμορφώσουν τη θέση τους. Άρα λοιπόν η κρίσιμη κάλπη θα είναι αυτή που θα έχουμε μπροστά μας με απλή αναλογική, που θα μου διαμορφώσει τους σχετισμούς. Εγώ βαθιά πιστεύω, γιατί ξέρετε, είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του εκλογικού νόμου, της αντίληψης δηλαδή ότι μπορεί η χώρα να προχωρήσει με κυβερνήσεις συνεργασίας στη βάση όμως προγραμματικών συγκλήσεων πάνω στο τραπέζι, όπως γίνεται σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στον Αντένα, αναφέρει σε δήλωσή του ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαιώνει κάθε μέρα ότι ενδιαφέρεται μόνο για το κόμμα του και την επανεκλογή του σε καμία εσωκομματική διαδικασία, με τον ίδιο ως μόνο υποψήφιο. Οι αναφορές του στα προβλήματα της κοινωνίας και της πατρίδας χρησιμοποιούνται ως δεκόρ στην προσωπική του εκστρατεία επανεκλογής. Αντιλαμβανόμαστε το προσωπικό άγχος του κύριου Τσίπρα για το πολιτικό του μέλλον. Νέο κάλεσμα στο ΣΥΡΙΖΑ απίφθινε στην ομιλία του ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης κατά τη διάρκεια του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου του κόμματος το βράδυ της Πέμπτης. Ο κ. Βαρουφάκης προέβησε συγκεκριμένες απαντήσεις σε θέματα όπως το τι σημαίνει προοδευτική συγκυβέρνηση ή έστω ψήφος ανοχής για το κόμμα του, ενώ ανακοίνωσε τις 7 συν 1 τομές του ΜΕΡΑ25. Στην ίδια, ακριβώς την ίδια, πανευρωπαϊκή ψηφοφορία, καλείστε να εγκρίνετε τις 7 σημεία τομές που εμείς θέτουμε ως τη βάση του οποιοδήποτε διαλόγου. Είναι 7 τομές που τις έχουμε εξελίξει μέσα στα χρόνια. Τα ξέρετε, έχετε ψηφίσει πολλές φορές, είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς. Ποιες είναι αυτές οι 7 συν 1 τομές? Τομή 1. Άμεση κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας και επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ. Τομή 2. Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού και επιδομάτων. Μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 15%, από το 13% στο 6%,
λιπάσματα, βιβλία και πολιτιστικά αγαθά από το 6% στο 0%. Για τις μικρές επιχειρήσεις, μείωση δραστική του φορολογικού συντελεστή στο 10%. Για τις μεσαίες στο 20%, αλλά για τις μεγάλες αύξηση στο 30%. Και βέβαια, κατάργηση όλων των προπληρωμών φόρων για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και κούρεμα των χρεών τους. Η τρίτη τομή αφορά τη στέγη. Άμεση κατάργηση του Ηρακλή και ίδρυση δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης κόκκινων δανείων. Και παράλληλα, νέο οργανισμό κοινωνικής στέγης. Είναι απαράδεκτο ότι δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα κοινωνική στέγη. Πάμε στην τέταρτη τομή. Καμία εξόρυξη, κανένας αγωγός, όλα τα ορυκτά καύσιμα να μείνουν στα έγκατα της γης. Κάθε στέγη, ένα φωτοβολταϊκό. Ανεμογεννήτριες στις θάλασσες. Πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πηγή με αξιοποίηση βιομάζας. Πρόγραμμα εξοικονόμησης, αλλά και μετατροπή της Ελλάδας στο Μεσογειακό Κέντρο Παραγωγής και Διανομής Πράσινου Υδρογόνου. Τομή πέμπτη. Κοινωνικοποίηση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τομή έκτη. Ανάκτηση δημοκρατικής κυριαρχίας στον κρατικό μηχανισμό και στη δημόσια περιουσία. Τι εννοώ. Η Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι φορείες, η Στατιστική Υπηρεσία και το Υπερταμείο να επιστρέψουν από την Τρόικα στο ελληνικό δημόσιο. Και έρχομαι στην 7η και φαρμακερή τομή. Ανάκτηση δημοκρατικής κυριαρχίας στο δανεισμό και στις συναλλαγές. Με την ίδρυση του συστήματος Δήμητρα και την ένταξη του υπερταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε μια νέα δημόσια παύλα αγροτική τράπεζα. Μίλησα για 7 συν 1 τομές. Τις είδαμε τις 7, ας δούμε και τη συν 1. Η συν 1 αφορά αδέσμευτη, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, η οποία θα συμπεριλαμβάνει απεγκλωβισμό από τις διμερείς διαπραγματεύσεις Αθήνας-Άγκυρας μέσα από πρόσκληση σε διεθνή περιφερειακή συνδιάσκεψη προς όλες τις μεσογειακές χώρες. Με ένα θέμα. Χάραξη θαλασσίων ζωνών και συνεργασία στο πλαίσιο αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, άμεση κατάργηση του μιλταριστικού εξορυκτικού άξονα Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος, Αίγυπτος, Εμιράτα που έστησε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ελλάδα και Μπαχρέιν υποστηρίζουν θέσεις αρχής που βασίζονται πάντα στη διεθνή νομιμότητα, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντελατίφ Αζαγιάννη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Θέλω να αναφερθώ στο συμβολισμό του Φιλία Φόρουμ, το οποίο προγραμματίζουμε να επαναλάβουμε και φέτος. Νομίζω ότι έχει μια σπουδαιότητα σαν πρωτοβουλία, γιατί χτίζει γέφυρες μεταξύ της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού κόλπου, της Ευρώπης, στη βάση κοινών αρχών και κοινών αξιών. Οι κοινές μας αρχές και οι κοινές μας αξίες είναι καθαρές. Είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή τη γνωστή σαν ούγκλος, την οποία και οι δύο χώρες, και τον Μπαχρέιν και η Ελλάδα, έχουν επικυρώσει και που και οι δύο χώρες εφαρμόζουν απαρέγκλιτα. Παράλληλα και οι δύο χώρες μας
καταδικάζουμε πλήρως τη χρήση βίας και την απειλή της χρήσης βίας, όπως προβλέπει ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία και θα συνεχίσουμε και κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας να συζητήσουμε εκτενώς για την εμβάθυνση των ήδη εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Στο πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στην προσεχή επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη Μανάμα και την υπογραφή σειράς συμφωνιών που επεξεργαζόμαστε μαζί. Αυτές οι συμφωνίες θα δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για την ενίσχυση της οικονομικής και της εμπορικής μας συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια, με κύρια έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στον τουρισμό, στην ψηφιακή διακυβέρνηση, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θέλω επίσης να κάνω μνήμα για τη συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων μας, των δύο Υπουργείων Εξωτερικών, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε στα Υπουργεία μας. Έχουμε κάνει θεαματικά βήματα στην εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Νομίζω δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την απόλυτη προσωπική σου προσήλωση σε αυτό το σκοπό. Αλλά θα ήθελα να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συνεργασία, να την επεκτείνουμε στους διεθνούς οργανισμούς που ήδη έχουμε καταφέρει πολλά. Έχουμε μια κοινή υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας, εμείς 24-25, εσείς 25-26, αλλά και επίσης το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω, πέραν από τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη συνεργασία μας και σε περιφερειακούς οργανισμούς. Υποστηρίζουμε και οι δύο χώρες θέσεις αρχής που βασίζονται πάντα στη διεθνή νομιμότητα. Όπως για παράδειγμα, θα πρέπει να σημειώσω και για να σε ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξη του Μπαχρέιν προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της UNESCO, όπως επίσης και στην θέση του Μπαχρέιν σχετικά με το ζήτημα της μετατροπής σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, η Ελλάδα επιθυμεί να εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, έναν οργανισμό τον οποίο εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, υπήρξες Γενικός Γραμματέας για πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο τώρα της δικής μας οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για ενίσχυση των δεσμών με όλα τα κράτη του κόσμου. Και λέω όλα για να είναι σαφές ότι η άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν πρέπει να υπάρχουν προτιμήσεις. Και μάλιστα δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις και προτιμήσεις που δεν βασίζονται σε θέματα αρχής. Διότι για μας το Μπαχρέιν είναι μια φιλική χώρα στην οποία αξίζει η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρωτοποριακά έργα The Roads Go Lab, Αστυπάλαια Έξυπνο και Οφόρο Νησί, Χάλκι GR Eco Island και Just Go Zero Τήλος της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Ενεργειακή ΑΕ με τη στήριξη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με την συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του τουρισμού από 8 ευρωπαϊκές χώρες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου Lapescape. Την περιφέρεια του Αιγαίου εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κύριος Χρήστος Μπάρδος, και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, κύριος Κωνσταντίνος Χρυσοχοίδης. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα το μέλλον του βιώσιμου τουρισμού στην μετα-COVID εποχή. Σε αυτή τη συνεδρία, ο κύριος Χρυσοχοίδης, εκπροσωπώντας την περιφέρεια, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τους άξονες και τις δράσεις του project σε The Roads Go Lab, αποτυπώνοντας το όραμα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό της Ρόδου μέσα στην επόμενη πενταετία. Για το ταξίδι, ο κύριος Χρυσοχοίδης μίλησε στο Γιάννη Κουμέντο. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, γυρίσαμε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχαμε εμείς σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με την Αναπτυξιακή, στο ουσιαστικό κλείσιμο του προγράμματος του Interreg για τις μεσογειακές χώρες, αυτό το οποίο ονομάζει όλος ο κόσμος Interreg Med.
Και αφορά λοιπόν και τους υπόλοιπους εταίρους, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κροατία και η περιφέρεια δική μας. Από εκεί συμμετείχαν άλλες περιφέρειες, όπως η περιφέρεια του Λάτσιο, όπου είναι η Ρώμη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έτρεξε και ουσιαστικά έκλεισε αφορά την εφορία των τουριστικών προορισμών και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διήρκησε 1,5 και πλέον έτος με απόλυτη επιτυχία. Στο συγκεκριμένο meeting το οποίο έγινε στα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκαν όλα τα συμπεράσματα τα οποία είχε ο κάθε εταίρος. Επίσης αναφέρθηκαν και το τι πρόκειται να κάνουν οι εταίροι, οι συμμετέχοντες για την αειφορία στον τουρισμό. Πραγματικά η παρέμβαση που έκανε η περιφέρειά μας ήταν εκθαμβωτική, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα τα δικά μας, τις δράσεις τις δικές μας, όπως επίσης και το τι ακριβώς έχει η περιφέρεια στα σχέδιά της για την αειφορία του τουρισμού στην περιοχή της Ρόδο, ειδικά στη Ρόδο και συνολικά σαν περιφέρεια. Αυτό το οποίο λοιπόν παρουσιάσαμε και στο οποίο συμμετείχα και εγώ προσωπικά, είχα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετέχω στο στρογγυλό τραπέζι το οποίο έγινε προς το τέλος της εκδήλωσης, ήταν η συμφωνία που υπεγράψαμε για την αειφορία του τουρισμού ως τουριστικό προορισμό στην είσοδο της Ρόδου και με την TUI, το αποκαλούμενο COLLAB. Πραγματικά αυτό το οποίο λάβαμε και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της δικής μου στο φόρουμ, αλλά και μετά στο γεύμα και στα παραλυπόμενα της εκδήλωσης, ήταν ότι εμείς δεν μένουμε στα λόγια ή στη σκέψη ή στη θεωρία της αειφορίας που τόσα χρόνια και εμείς εδώ στον τόπο μας ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την αειφορία, αλλά μπαίνουμε ουσιαστικά στην πράξη και υλοποιούμε αυτό το οποίο εγώ έχω πει και κατά επανάληψη, ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε το τουριστικό μας προϊόν στο καινούριο περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται. Και πόσο μάλλον μέσα από αυτές τις κοσμογονικές γεωπολιτικές αλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται στον τόπο μας και γενικότερα στον πλανήτη. Εμείς σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δεν μένουμε στο κομμάτι αν θα χρησιμοποιούνται πλαστικά ή όχι, και φυσικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πλαστικά ή να τα περιορίσουμε τα πλαστικά, και φυσικά πρέπει να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σεβόμενοι το περιβάλλον, σεβόμενοι γενικά το πολυδομικό σχεδιασμό και φυσικά και το οπτικό της όλης υπόθεσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είναι το βήμα στο οποίο πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε ή αλλιώς να κάνουμε ένα rebranding του συγκεκριμένου προορισμού, δηλαδή του τουριστικού προορισμού που αφορά την νήσο Ρόδο. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε πάει ακόμα περισσότερο μπροστά. Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα θα κυλήσουν όπως τα έχει σχεδιάσει ο περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος ο Χατζημάρκος και η ομάδα του. Και πιστεύω επίσης ότι και η φετινή χρονιά επιβραβεύει τη γενικότερη πολιτική μας όσον αφορά τον τουρισμό τόσο στη Ρόδο αλλά τόσο και στο σύνολο της περιφέρειάς μας. Ήμασταν η μοναδική περιφέρεια που παρουσίασε αυτούς τους δείκτες τους τουριστικούς και για το 2020 και για το 2021. Και το 2022 προϊονίζεται πάρα πάρα πολύ καλό όσον αφορά τις αφήξεις τους και τις διανυκτερεύσεις. Βέβαια, κάτω από την απειλή, θα έλεγα εγώ, κάτω από το δυσβάσταχτο βάρος της ενεργειακής αύξησης και όλων των παραλυπόμενων των οποίων έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όμως ακόμα και κάτω από αυτό, στις δυσμενείς συνθήκες, η Ρόδος και γενικά η περιφέρειά μας πάλι θα έχει την
την πρωτιά τόσο στον τουρισμό, τόσο στην περιφέρεια τη δική μας, που θα πάει πάρα πολύ, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Θέρμη υποδοχή επιφύλαξαν πολιτικοί και τουριστικοί φορείς της Ρόδου, σε επικεφαλής του εντυπωσιακού Κουράς Γερόπλου, ο Tizi of the Sea, που προσέγγισε για πρώτη φορά το νησί της Ρόδου την Παρασκευή 13 Πέμπτου, μεταφέροντας 3.300 επιβάτες, κυρίως Αμερικανούς, Βρετανούς, αλλά και από διάφορες εθνικότητες, καθώς και το πλήρωμα 1.550 ατόμων. Δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκαναν οι κύριοι Βασίλης Παπαϊκονόμου, πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Νοτίου Δεκανήσου, και Παναγιώτης Ντόκος, υπεύθυνος ασφαλείας λιμένα Ρόδου. Πάμε να δούμε τι είπαν στις δηλώσεις που έκαναν για την άφιξη του εντυπωσιακού κρουαζιερόπλου. Με χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στο λιμάνι της Ρόδου το Odyssey of the Seas. Είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής πλοίο που έρχεται στη Ρόδο. Έχει μήκος 348 μέτρα, ύψος 70 μέτρα. Έχει χωρητικότητα για 5.500 επιβάτες συν 1.400 περίπου πλήρωμα. Και είναι το πλοίο το οποίο περιμέναμε να έρθει από την προηγούμενη χρονιά. Γι' αυτό είχαμε κάνει και τον καθαρισμό και την εκβάθμιση, γιατί το βύθισμα του πλοίου είναι μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα πλοία. Αλλά δυστυχώς με τα γεγονότα που είχαμε στο Ισραήλ, ακύρωσε τις προσεγγίσεις που είχε και έρχεται φέτος για πρώτη φορά. Για ποιες εταιρείες είναι? Τώρα με ποια είναι το διαβαστό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, πρόεδρε. Έχει 5.500 τώρα μέσα? Όχι, σήμερα έχει γύρω στις 3.300 επιβάτες. Αρκετούς πάντων. Θα έρχεται συχνά? Είναι προγραμματισμένες άλλες τρεις προσεγγίσεις στη διάρκεια του έτους. Αυτό όμως είναι η πρώτη φορά? Είναι η πρώτη φορά. Ήταν σχεδιασμένο να έρθει από πέρσι. Έγιναν και, αν θυμάστε καλά, που είχαμε κάνει και κάποιες τις εγκαταστάσεις εδώ, τις είχαμε κάνει μια εκβάθυνση. Τώρα εντάξει, είχε προκύψει ο πόλεμος που είχε γίνει στη Συρία τότε κάτω και είχαν ακυρωθεί όλες οι προσεγγίσεις του. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που μας έρχεται και θα έρχεται και συχνά. Ναι, να ρωτήσω από πού μας ήρθε, ποιο είναι τα λιμάνια που πιάνει, ποια είναι, Μεσόγειο? Μεσόγειο πιάνει, θα φύγει από εδώ, θα πάει στα Χανιά, θα πάει στη Χάιφα, ξεκινάει από τη Σινβιταβέτσια της Ιταλίας και κάνει κυκλικό ταξίδι 10 ημερών και επιστρέφει πάλι στη Σινβιταβέτσια. Πειραιά θα... Σήμερα το πρωί ή διανυχτέρευσε? Όχι, σήμερα το πρωί ήρθε σε 7 ώρα, μεταφέρει 3.263 επιβάτες για την ακρίβεια και το πλήρωμά του μέσα είναι 1.555. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει επιβάτες και πλήρωμα γύρω σε 7.000. Τόσο πολλά. Δύο φορές ένα νησί όπως η Σύμη. Γενικά, κύριε Ντόκο, η κίνηση, εσείς με την εμπειρία που διαθέτετε τη φετινή, πώς τη βλέπετε? Είναι πολύ, πολύ καλύτερη από το 2019 που το έχουμε βάλει σαν ορόσημο και σύστημα και στατιστικό στοιχείο. Πάμε καλό. Ο Απρίλιος έκλεισε με περίπου 20.000 τουρίστες κρουαζιέρας. Ο Απρίλιος. Εντάξει, ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2019, αλλά το Μάιο έχουμε 57 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων και οπωσδήποτε θα είναι μεγαλύτερο το νούμερο από το 2019. Υπάρχουν δυσκολίες? Δυσκολία, τα συστήματα και το σύστημα ασφαλείας δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουν υπόψη τους πάρα πολύ οι εταιρείες κρουαζιέρας και γι' αυτό και έχουμε και μεγαλύτερη προσέγγιση πλοίων. Έτσι το εξηγείτε εσείς? Όχι, η Ρόδος είναι προορισμός και η ασφάλεια. Αλλά μετράει πάρα πολύ αν υπάρχει ασφάλεια ή όχι. Ξεκίνησαν το Σάββατο στο Ναύπλιο οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Εργολίδας με μήνυμα «Στηρίζουμε, αναπτύσσουμε, καινοτομούμε» και χαιρετισμό στην εκδήλωση. Μεταξύ άλλων απίφθηναν οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας και Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αγωγή ενημέρωση να προχωρήσουν τα προγράμματα με όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτή την κατεύθυνση της αυτοδιοίκησης στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Πολιτικής Υγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Έθεσε συγκεκριμένους στόχους, ο οποίος και υπηρετούμε με πλάτη. Επίτευξη υψηλής ανάπτυξης. Η χώρα, παρά τις αναταράξεις,
Και φέτος φαίνεται να έχετε μια ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 2%. Να τονίσω εδώ ότι για πολλωστή φορά το Υπουργείο Οικονομικών είναι πιο συντηρητικό από την Τράπεζα της Ελλάδος ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις κινήσεις που κάνουμε το 2022. Ας μείνουμε εμείς στην συντηρητικότητα και ας αποτυγχάνουμε ως Υπουργείο Οικονομικών πάντα υπερβαίνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν προκλήσεις. Αλλά έχουμε αποδείξει από κοινού, εσείς και εμείς, με διάλογο και με σύνεση, ότι κάθε φορά κάνουμε το καλύτερο ώστε η χώρα να πετύχει υψηλή και διατηρήσιμη ηγέτηση, να δημιουργηθούν πολλές καλές ποιοτικές θέσεις απασχόληση. Αντί να ασχολούμαστε μόνο με την κρίνια και τη μιζέρια, που είναι έτσι ένα σπόρο εθνικό από αρχαιοτάξιους χρόνους, τώρα ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε, θέλει ψυχραιμία, αυτοσυγκέντρωση, συνειδητοποίηση των ορίων του τι ζητάμε εσείς, του τι μπορεί να δώσουμε εμείς, στην ίδια παρακαλώνα, δεν αυτόμαστε. Ο έλεγχο των δημοσίων οικονομικών είναι κομβικό κομμάτι αν δεν ήταν μια καλά οικονομία. Ξέρουμε καλά πια ότι αν ξοκίνουν τα δημόσια οικονομικά, αμέσως μετά ξοκίνουν τα ιδιωτικά. Άρα δεν έχει νόημα να καταστραφείς. Βράβευση προγράμματος για παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου Company Junior στην τελετή απονομής των βραβείων του Junior Edgement εγκρίσε στην αίθουσα του Θόλου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 13 Μαΐου. Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρήστος Δήμας, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Ιρήγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρύ και Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Το πρώτο βραβείο του Junior Achievement Greece είναι η εταιρεία Microgreens Το δεύτερο βραβείο πηγαίνει στην εικονική επιχείρηση Mini Farm από το Λύκειο του Κολέγιου Ψυχικού. Συγχαρητήρια, παιδιά, Mini Farm, δεύτερο βραβείο. Συγχαρητήρια. Όπως είχατε την απονομή μας, είμαστε κυρία Κυριάκου. Συγχαρητήρια, παιδιά. Φτάσατε πάρα πολύ ψηλά. Δεύτερο βραβείο. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά, πολλά συγχαρητήρια και εμείς. Η εκπαιδευτική, εξαιρετική, ένα χειροκρότημα για τους εκπαιδευτικούς. Πολλά συγχαρητήρια. Το τρίτο βραβείο πάει στην My Pine Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. My Pine, το τρίτο βραβείο. Συγχαρητήρια, παιδιά! Κύριε Δήμα, ευχαριστούμε για την κατανόηση. Καταλάβατε ότι έχουμε ξεπεράσει λίγο τον χρόνο της εκδήλωσης. Ήταν πολύ σύντομο στο χαιρετισμό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, παιδιά! Κερδίσατε το τρίτο βραβείο και μαζί του 500 ευρώ. Ένα χειροκρότημα για την ΜΑΕΠΑΙΟ! Η επιχείρησή μας, με γνώμονα την κυκλική οικονομία, την υγεία, την αστική καλλιέργεια και την έξυπνη γεωργία, δημιουργήσαμε το Micro Wonders, έναν θάλαμο, έναν πλήρως αυτοματοποιημένο θάλαμο ανάπτυξης και καλλιέργειας μικρολαχανικών, συγγνώμη, το οποίο όλο αυτό γίνεται σε έναν πύργο υπολογιστή προς απόσυρση. Θέλω να πω αρχικά ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στην μαθητική εκπαιδευτική επιχείρηση.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μας, την κυρία Σιδηροπούλη και στον κύριο Καταρώνα. Σας αγαπάμε, να ξέρετε, σας αγαπάμε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, που ήταν μέντορα στο Λύκειο Θουρίας, περιηγήθηκε σε όλα τα περίπτερα, συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με τις ομάδες που είχαν προκριθεί στην τελική δεκάδα. Κηρύσσοντας την έναρξη της διαδικασίας των βραβεύσεων, η κυρία Αγγελοπούλου τόνισε ότι δεν υπάρχει πιο σημαντική δουλειά, πιο σημαντική αποστολή, θα τολμούσα να πω, από το να εμπνέεις και να καθοδηγείς νέους ανθρώπους, να τους βοηθάς στα πρώτα τους βήματα, στα πρώτα τους επιτεύγματα, να απελευθερώσεις την δύναμη δημιουργίας που έχουν μέσα τους, που είναι μια πηγή έμπνευσης για όλους μας. Δεν υπάρχει πιο σημαντική δουλειά, πιο σημαντική αποστολή, θα τολμούσα να πω, από το να εμπνέεις και να καθοδηγείς νέους ανθρώπους. Να τους βοηθάς στα πρώτα τους βήματα, στα πρώτα τους επιτεύγματα, να απελευθερώσεις αυτή τη δύναμη δημιουργίας που έχουν μέσα τους, που είναι μια πηγή έμπνευση για όλους μας. Εδώ τώρα, νέα παιδιά από όλες τις άκρες της Ελλάδας κινητοποιήθηκαν, προβληματίστηκαν, καινοτόμησαν, τόλμησαν και πέτυχαν. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σε συνεργασία με το Επαρχείο Καρπάθου Ηρωικής Νήσου Κάσου, διοργανώνει στις 20 και 21 Μαΐου γιορτή μελιού. Στο πλαίσιο της γιορτής, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα τοπικά εδέσματα που έχουν βάση το μέλι, αλλά και να συμμετέχουν σε παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μέσω της γιορτής του μελιού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τις ομορφιές του νησιού, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, πολυάριθμα εκκλησάκια και εξαιρετικές παραλίες, ενώ στα βόρεια του νησιού υπάρχει ένα καλά αναπτυγμένο δίκτυο μονοπατιών για τους λάτρες της φύσης και της πεζοπορίας. Την Τετάρτη 18 Μαΐου στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης Ρόδου συμμετέχει στη Διεθνή ημέρα μουσείων και υποδέχεται όλους επισκέπτες στο Νεστορίδιο Μέλαθρο με ελεύθερη την είσοδο. Στο κτίριο του Νεστορίδιου Μελάθρου, οι επισκέπτες μπορούν να δουν στο ισόγειο την έκθεση με τίτλο «Βιογραφία με προσωπογραφίες κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, τις επαιχνιώδες αλλά και τις πιο σοβαρές, όλες τις μορφές από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα, που έχουν αφηγηθούν στον κόσμο ιστορίες για τους καλλιτέχνες και την εποχή τους». Στο πρώτο όροφο την έκθεση με τίτλο «Τοπιογραφία, η εξερεύνηση του παραδεισίου», του παραδείσου, με συγχωρείτε, που βρίσκεται ετός της πόλης και βρίσκει την απάντηση στην τοπιογραφία, όπου η ελληνική ζωγραφική ρίχνει το βάρος της στη μελέτη του μεσογειακού φωτός. Στο δεύτερο όροφο μπορεί να θαυμάσει κανείς τη δωρεά των πιο αντιπροσωπευτικών έργων όλης της μακρόχρονης καλλιτεχνικής διαδρομής του αείμνηστου σπουδαίου οικαστικού Βάλια Σεμερτζίδη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.